Το Εργατικό Κόμμα είναι ο αδιαφιλονίκητο θριαμβευτή των εκλογών στη Βρετανία και ο κ. Στάρμερ ο νέο πρωθυπουργό τη χώρα. Αλλά παρατηρώντα με προσοχή τα ποσοστά των κομμάτων και τι έδρε που κέρδισαν, κάποιο καταλαβαίνει ότι το εκλογικό σύστημα είναι όχι μόνο δυσνόητο αλλά και άδικο. Το πόσο άδικο είναι φαίνεται από το γεγονό ότι το κόμμα τη μεταρρύθμιση του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο κέρδισε ένα καλό ποσοστό τη τάξη του 14%, πήρε μόλι 4 έδρε. Ενώ το κόμμα των φιλελεύθερων απέσπασε 71 έδρε παρά το γεγονό ότι πήρε ένα ποσοστό χαμηλότερο, της τάξη του 12%. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πώ οι φιλελεύθεροι κέρδισαν σε κάποιε περιοχέ που είχαν περισσότερε έδρε, αλλά σημαίνει επίση πω η Βρετανική κοινωνία είναι βαθιά ταξική και αναλόγω με την περιοχή υπάρχουν και οι ανάλογοι ψηφοφόροι. Όπω και να έχει, όταν ένα κόμμα έχει υψηλότερα ποσοστά από ένα άλλο, αλλά λαμβάνει λιγότερε έδρε, τότε το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα είναι άδικο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεξιά και η κεντροδεξιά είναι η πρώτη εκλογική δύναμη, καθώ μαζί έχουν ένα ποσοστό τη τάξη του 36% έναντι των εργατικών που ήρθαν πρώτοι με ποσοστό τη τάξη του 34%, αλλά συνολικά συγκεντρώνουν μόλι το 1 πέμπτο των εδρών του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Η διαφορά υπέρ των εργατικών είναι κολοσιαία. Οι εργατικοί κέρδισαν 411 έδρε, με το BBC να αναφέρει ότι τελικά μάλλον θα είναι 412. Οι συντηρητικοί κέρδισαν μόλις 119. Πολύ λίγες ακόμα και για ένα σύστημα ενισχυμένη αναλογικής όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Το σύνολο των εδρών του Βρετανικού Κοινοβουλίου είναι 650 έδρες. Η 412η έδρα κερδίθηκε για τους εργατικούς μετά από διπλή επανακαταμέτρηση και για μόλις 18 ψήφους. Οι 650 εκλογικέ περιφέρειες είναι όλε μονοεδρικέ και τι κερδίζει ο πρώτο σε ψήφους. Ο δεύτερο και ο τρίτο δεν παίρνουν τίποτα. Έτσι, ένα μικρό ή μεσαίο κόμμα μπορεί να έχει πολύ υψηλά ποσοστά σε εθνικό επίπεδο, αλλά επειδή έρχεται παντού δεύτερο ή τρίτο, να μην έχει καμία έδρα στη Βουλή.